Όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είδε με καλό μάτι τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η Ιταλία. Με επιστολή που παρέδωσε ο Πιέρ Μοσκοβισί στον Υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας Τζιοβάνι Τρία, η Κομισιόν κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου απόκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους. Μέχρι τη Δευτέρα, μάλιστα, η Ιταλία θα πρέπει να καταθέσει εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω ότι η Ιταλία έχει την ίδια αντιμετώπιση με όλα τα κράτη-μέλη και δεν υπάρχουν κρυφοί στόχοι, πολιτικά παιχνίδια ή διακρίσεις. Έκανα ό,τι μπορούσα όλα αυτά τα χρόνια ώστε η Ιταλία να αξιοποιεί το σύμφωνο σταθερότητας, που σημαίνει στην πράξη 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του, Τζιοβάνι Τρία μίλησε για την ανάγκη παροχής εξηγήσεων προς την Κομισιόν. Σημειώσαμε αυτές τις διαφορετικές εκτιμήσεις και πιστεύουμε πως πρέπει να δώσουμε μια αναλυτικότερη εξήγηση και αιτιολογία για την πολιτική μας, ώστε να εξηγήσουμε με καλύτερο τρόπο στην Κομισιόν τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε συγκάλεσε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για το Σάββατο, ενώ ο Πιέρ Μοσκοβισί έγραψε στο Twitter ότι δεν μπορεί να φανταστεί την Ευρώπη και την Ευρωζώνη χωρίς την Ιταλία.